Ευρώπη του κοινωνικού και εργασιακού πολιτισμού, σε μια Ευρώπη του νομικού πολιτισμού, σε μια Ευρώπη που η εταιρική σχέση χτίζεται πάνω στις αρχές της ισότητας. Σε μια Ευρώπη που καταπολεμά τις ανισότητες και τις διακρίσεις και οικοδομεί ένα μέλλον που εκπέμπει σε όλο τον κόσμο το ενδιαφέρον στον ίδιο τον άνθρωπο να αγωνίζεται και την αξιοπρέπειά του. Ερώτημα. Με το δημοψήφισμα αυτό απειλείται η έξοδος της χώρας από την Ευρώπη? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί ο συνταγματικός νομοθέτης σοφά συνέλαβε την ιδέα καθιέρωσης των δημοψηφισμάτων? Και όλοι, μα όλοι, μιλώντας κατά καιρούς, ομολογούμε ότι δεν αξιοποιήσαμε όσο θα έπρεπε την έννοια των δημοψηφισμάτων σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Η σημερινή κυβέρνηση λοιπόν βρέθηκε σε μια δύσκολη συγκυρία, σε μια δύσκολη συγκυρία που μέσα από μια πεντάμινη επίπονη προσπάθεια διαπραγματεύσεων αντιμετώπισε την συμπεριφορά των δανειστών, οδηγώντας με τη συμπεριφορά τους τα πράγματα σε ένα αδιέξοδο. Ένα αδιέξοδο που έπρεπε να επιλέξει ή την πλήρη υποταγή ή την επιλογή του δημοψηφίσματος. Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 25 Ιανουαρίου έδωσε εντολή διακυβέρνησης και διαπραγμάτευσης μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο ευρώ. Μας εγκαλούσατε λοιπόν 5 μήνες ότι δεν πρέπει να πάμε σε ρήξη, αλλά πρέπει να διαπραγματευτούμε μέσα στο ευρώ. Και η επιλογή του δημοψηφίσματος είναι ένα μέρος της διαπραγμάτευσης. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία και ένα απόλυτα ελεύθερο δημοκρατικό δικαίωμα του ελληνικού λαού. Άρχισε λοιπόν η τρομοκρατία. Όχι, δεν είναι μέρος της διαπραγμάτευσης, αλλά πίσω στο μυαλό σας είναι η επιστροφή στη δραχμή και η έξοδος από το ευρώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι γνωρίζουν πώς χτίστηκε το ευρώ, όσοι γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές συνθήκες, αποφεύγουν να κάνουν τέτοιου είδους παρερμηνίες, δεδομένου ότι όλοι γνωρίζουν ότι το ευρώ χτίστηκε με μια τέτοια τεχνοδομή που δεν επιτρέπει την έξοδο των κρατών μελών ούτε από την Ευρώπη ούτε από το ευρώ. Ως εκ τούτου οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι καμία τέτοια πρόθεση δεν υπήρχε στη σκέψη της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξάντλησε όλα τα περιθώρια, υπερεύει τα εσκαμμένα των προγραμματικών της δεσμεύσεων για να βρει κοινό τόπο. Και εσείς οι ίδιοι την καταγγείλατε πολλές φορές αυτές τις μέρες ότι έχει κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Σήμερα έρχεστε πάλι και την εγκαλείτε. Την εγκαλείτε γιατί τόλμησε να πει όχι σε ένα πρόγραμμα που πραγματικά κατεδαφίζει και τα τελευταία υπολείμματα του κοινωνικού κράτους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε σε αυτόν τον τόπο ότι η παραγωγική δραστηριότητα επικεντρώνεται σε ορισμένους τομείς. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι ο τουρισμός. Και παρά τα αυτά, ενώ γνωρίζουν οι δανειστές
ότι η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη, ενώ γνωρίζουν πόσο πιεστικές είναι οι καταστάσεις από τις διπλανές χώρες λόγω του μειωμένου φορολογικού καθεστώτος σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ στον χώρο του τουρισμού. Και παρά τα αυτά απαιτούν υψηλά νούμερα ΦΠΑ. Πλήττεται ή δεν πλήττεται ο τουρισμός της Ελλάδος, η μεγάλη της βιομηχανία όπως ομολογούμε όλοι. Μας λένε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μέτρα κατά παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας όπως είναι το φάρμακο. Ένας υγιής κλάδος, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής παραγωγικής δραστηριότητας. Έχετε διαβάσει τα μέτρα που θέλουν να θεσπιστούν για να δείτε τι θα γίνει και σε αυτό το χώρο? Το ίδιο συμβαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Όταν λοιπόν υπάρχουν όλες αυτές οι απαιτήσεις, οι οποίες οδηγούν για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ίδιο αποτέλεσμα των τελευταίων 5 χρόνων. Όλοι ομολογούμε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία 5 χρόνια, να δεχτεί κανείς ότι ξεκίνησαν με τις καλύτερες προθέσεις ότι θα ιάνουν την ασθενούσα ελληνική οικονομία. Σήμερα μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε κάποιο αποτέλεσμα? Σας ακούω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ αβασάνιστα να εγκαλείτε την κυβέρνηση, να εγκαλείτε τον Πρωθυπουργό. Ειλικρινά αισθάνομαι πόνο ψυχής, γιατί ήθελα να ακούω δημόσιους άντρες που υπηρετούν το έθνος και την πατρίδα να έχουν μια ψύχρεμη και νυφάλια τοποθέτηση. Τοποθέτηση αυτή έπρεπε να έχει πρώτο στόχο τη συμπεριφορά των δανειστών. Διότι αν διαπιστώνατε τις τελευταίες μέρες ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν έδειξαν διάθεση, δεν έδεσαν πρόθεση, δεν έδωσαν χώρο, δεν έκαναν υπερβάσεις προκειμένου πραγματικά να βρεθεί κοινός τόπος, θα είχατε απόλυτο δικαίωμα να ασκήσετε και την πιο σκληρή κριτική. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση της διάθεσης μιας τέτοιας κριτικής, το πατριωτικό καθήκον του καθενός οφείλει να βρει τόπο, συνεννόηση και τουλάχιστον να πάρει θέση απέναντι στη συμπεριφορά μιας απόλυτης επιβολής μέτρων που κατεδαφίζουν και τα τελευταία υπολείμματα του κοινωνικού κράτους σε αυτόν τον τόπο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μου έστειλε μία κυρία ένα μήνυμα πριν από λίγο στο κινητό μου. Μου το διάβασε ο συνεργάτης μου. Μου λέει, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια κυβέρνηση να κάνει μια τόσο ειλικρινή προσπάθεια και αντί η αντιπολίτευση να είναι δίπλα της, συμμαχεί με τα επιχειρήματα των δανειστών. Γιατί οι δανειστές θα προσπαθήσουν να πούν ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Δεν θα βγει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα από το ευρώ, ούτε από την Ευρώπη. Γιατί την Ευρώπη τη χτίσαμε όλοι μαζί και εμείς διεκδικούμε μια Ευρώπη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Θέλουμε μια Ευρώπη που πραγματικά θα υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Πιστεύετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι με τις πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπήρχε διέξοδο? Υπερασπιστήκατε με τα μέτρα όλα αυτά, ή τα μέτρα αυτά υπερασπίστηκαν την αξιοπρέπεια ενός λαού, όταν υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ασφάλιση και μπορεί να είναι υπερήφανοι η Ευρώπη, η σημερινή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες
για αυτή την κατάσταση των αστέγων, των φτωχών, των ανασφαλίστων, τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλους τους ευαίσθητους τομείς της κοινωνικής ζωής. Μπορεί να είναι κανείς περήφανος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πάνω από το 62% των νέων παιδιών του τόπου, μορφωμένα παιδιά που κάθισαν κάτω στα θρανία και δούλεψαν, κοπίασαν, σπούδασαν και βρίσκονται σε απελπισία. Συνάντησα πριν από λίγες μέρες τον πρόεδρο Σούλτς και μου έλεγε λοιπόν σε πολύ έντονο ύφος ότι αυτά που λέγουν όσοι τα λέγουν για περικοπή συντάξεων, για αύξηση του ΦΠΑ, δεν μπορεί να γίνουν δεκτά. Διαβάστε λοιπόν τις προτάσεις όλες αυτές τις μέρες όταν διανοήθηκαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθούν και στο ΕΚΑΣ. Οι συντάξεις στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί δίκτυο προστασίας, γιατί σε κάθε οικογένεια που υπάρχει μια σύνταξη προστατεύει 2, 3 και 4 ανέργους. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν μια κυβέρνηση αλλά και μια αντιπολίτευση που στη συντριπτική της πλειοψηφία προέρχεται από τα ίδια λαϊκά κοινωνικά μεσαία στρώματα να δεχτεί αυτούς τους όρους και αυτές τις επιβολές? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυκλοφορούν ορισμένες φήμες στα διαδίκτυα για την έλλειψη φαρμάκων. Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα και διαβεβαιώνουμε κατηγορηματικά τον ελληνικό λαό ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στον τομέα του φαρμάκου. Θέλω επίσης λοιπόν, εάν ψηφίσουν ο ελληνικός λαός ναι, ποια θα είναι η θέση της κυβέρνησης? Εάν ο ελληνικός λαός ψηφίσει ναι, είναι μια νέα πραγματικότητα την οποία οφείλουμε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση να διαχειριστούμε με την ανάλογη σοβαρότητα. Το ίδιο λοιπόν αν ψηφίσει ο ελληνικός λαός όχι, θα πρέπει όλοι μαζί να βρούμε έναν κοινό τόπο. Πώς θα προχωρήσουμε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για να δοθεί διέξοδος σε αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα? Εδώ χρειάζεται λοιπόν από όλους μας και ωριμότητα και νυφαλιότητα και συνεννόηση. Δεν πρέπει να οδηγήσουμε αυτή την εβδομάδα τα πράγματα σε οξύτητα. Δεν είμαστε λιγότερο πατριώτες και περισσότερο πατριώτες κάποιοι. Όλοι έχουμε την ίδια αγωνία να εργαστούμε για αυτόν τον τόπο. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτή είναι και η ομορφιά της δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί πιστεύω ότι εδώ μέσα, σε αυτόν τον ιερό χώρο, είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, πιστεύουμε στις αξίες της δημοκρατίας, πιστεύουμε σε μια δημοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που εργάζεται για να μειώνονται οι ανισότητες μέσα στην κοινωνία και να αυξάνει η προστασία και η φροντίδα ενός ανθρωποκεντρικού κράτους απέναντι στους αδυνάτους, απέναντι σε εκείνους που χτύπησε η κρίση και τους έστειλε έξω από τα λεγόμενα φυσιολογικά τείχη της κοινωνίας. Εμείς πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί για την κοινωνική συνοχή σε αυτόν τον τόπο, για να μπορέσουμε πραγματικά να πούμε κάποια στιγμή ότι προσφέραμε χρήσιμες υπηρεσίες στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να γνωρίζουμε καλά ότι αν υπηρετήσουμε τη σκοπιμότητα των αντιθέσεων για να κερδίσουμε κάποια πολιτικά ωφέλη, αν δηλαδή αναδείξουμε τις αντιθέσεις του παρελθόντος και του παρόντος, είναι βέβαιο ότι δεν θα εργαστούμε για το μέλλον αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουρουπλή.
Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει το λόγο, ο κύριος Κουτσούμπας.